όλες οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και οι φύλλα προσκύμενες προς τον Ερντογάν, έδιναν στον Κιλιτσδάρογλου τουλάχιστον 5% διαφορά από τον Ερντογάν. Το τελευταίο διάστημα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή το βαθύ κράτος έβαλε στο παιχνίδι έναν υπηρέτη του, ο οποίος προέρχεται από τα σπλάχνα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δηλαδή του κόμματος του Κιλιτσδάρογλου, τον Μουαρέ Μιντζέ. Με τη βοήθεια των μηχανισμών του βαθέως κράτους, συγκέντρωσε τις 100.000 υπογραφές που είναι απαραίτητες για να χαρακτηριστείς υποψήφιος πρόεδρος από την Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή και στις δημοσκοπήσεις παίρνει από 5 έως 8%, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε αφαιρείται από τον Κιλιτσδάρογλου. Και έτσι φαίνεται ότι είναι περίπου στήθος με στήθος, άρα μετατράπηκε, μια που είμαστε και σε περιβάλλον play-off στην Ελλάδα, ότι μετατρέπεται σε ντέρμπι η εκλογική αναμέτρηση της 14ης Μαΐου.